Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο. Καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Υπάρχουν και άλλες ιδιότητες οι οποίες έχουν να κάνουν με την συνδικαλιστική σας δράση. Είμαι πρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων. Να ξεκινήσω από την επικαιρότητα. Σήμερα έχουμε μια επιβεβαίωση δύο ακόμη κρουσμάτων και συναδέλφων σας και θέλω να μας περιγράψετε, να μας δώσετε την εικόνα που επικρατεί στο χώρο. Γιατί εδώ θα μπορεί η υγειονομική να ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή από το ξεκίνημα της πανδημίας, από τον Μάρτιο. Όμως βλέπουμε ότι και οι αστυνομικοί έχουν μεγάλο ποσοστό σε ό,τι αφορά την συνεισφορά των κρατικών και των αρμόδιων υπηρεσιών για πολλά θέματα, τα οποία ενδεχομένως κάποια να μην τα θέλατε κιόλας. Πάμε όμως να δούμε για τους συναδέλφους σας. Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Καλή σας μέρα, καλημέρα στους ακροατές σας. Αυτό το οποίο αναφέρατε πριν, ότι υπάρχουν δύο κρούσματα επιπλέον, δηλαδή τέσσερα τον αριθμό στην αστυνομική διεύθυνση Ακαρνανίας, δεν είναι από την ιχνηλάτηση των κρούσματων που έγινε με το κλιμάκι του ΕΟΔΗ πριν τέσσερις ημέρες, πριν τρεις ημέρες. Ήταν μόνοι τους κατευθύνθηκαν. Ναι, στο νοσοκομείο, κάναν το τεστ και βγήκε θετικό. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι ορθά αναφέρατε ότι οι υγειονομικοί, οι γιατροί, οι νοσηλευτές είναι στην πρώτη γραμμή για την καταπολέμηση της μάστιγας, της πανδημίας αυτής, του COVID, αλλά από την πρώτη στιγμή και οι αστυνομικοί. Σας βλέπαμε παντού στο και δρόμο. Και υπήρχε ενώ και φόβος. Όταν υπήρξε η απαγόρευση, όλα. Αυτοί οι οποίοι είχαν επιφορτιστεί για τον έλεγχο είτε των πολιτών οι οποίοι σπάνε την καραντίνα, είτε των πολιτών οι οποίοι δεν παίρνουν τα μέτρα προστασίας για τον εαυτό τους και για τους συνανθρώπους τους, είναι ο Έλληνας αστυνομικός και η Ελληνίδα αστυνομικός. Δεν θα ρωτήσω πόσο ευχάριστο είναι αυτό, γιατί το ξέρω, κύριε Μαυραγάνη, ότι δεν είναι ευχάριστο για σας. Δεν θέλετε να είστε επιτηρητές ουσιαστικά στιγμών ζωής μας, αλλά όμως δεν μπορεί να το κάνετε και από το καθήκον. Ναι, ακούστε να δείτε. Όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, είμαστε σε μια ευνομούμενη πολιτεία που έχει κάποιους κανόνες. Αυτοί οι οποίοι κυβερνούν τη χώρα, οι οποίοι ψηφίζουν στη Βουλή νομοθετήματα και η ελληνική αστυνομία, ο Έλληνας αστυνομικός, η Ελληνίδα αστυνομικός είναι αυτοί που είναι επιφορτισμένοι στο να επιβάλλουν στους πολίτες τον νόμο όταν δεν τηρείται. Από εκεί και πέρα, αν συμφωνούμε ή όχι, αυτό όπως σας είπα είναι σε μια ευνομούμενη πολιτεία, είναι κάποιοι κανόνες όπου η εργασία, ο αστυνομικός επιφορτίζεται. Βέβαια, αυτό το οποίο εμείς ως συνδικάτο είναι που λέμε ότι ο Έλληνας αστυνομικός είναι για να προσδίδει το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Το κάνει όμως, κύριε Μαυραγάνη. Ακούστε να έχουμε περάσει διάφορες εποχές, διάφορες φάσεις, όπου η σχέση της αστυνομίας με την ελληνική αστυνομία, και δεν το λέω τώρα, διαχρονικά, έχει περάσει σε διάφορες, είχε διάφορες μορφές. Εκφάνσεις. Και εκφάνσεις. Τώρα, και έμπαινε πάντα το ερώτημα, ενδεχομένως θεωρητικά, να μην το είδαμε στην πράξη, το τι αστυνομία θέλουμε. Ακούστε να δείτε. Αυτά είναι κάποια θέματα, κάποια ζητήματα τα οποία χωρούν ώρες συζήτησης και διαλόγου. Είναι θέματα τα οποία άπτονται των συνδικαλιστών. Απλά αυτό το οποίο θέλω να σας πω, επανερχόμενο στο προηγούμενο σας ερώτημα, είναι ότι ο Έλληνας και η Ελληνίδα αστυνομικός, παρόλες τις ελλείψεις που μπορεί τα τελευταία χρόνια να είχαν, βέβαια τώρα όπως είδαμε πρόσφατα παραλάβαμε στην αστυνομική διεύθυνση Ακαρνανίας 14 καινούργια οχήματα, θα παραλάβουμε 5 καινούργιες μηχανές και 4 καινούργιες μηχανές και 5 Nissan Qashqai. Θα πάρουν ο Έλληνας και η Ελληνίδα αστυνομικός αλεξίσφαιρα
με το νέο έτος στους επόμενους μήνες. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, βέβαια, υπάρχουν όντως κάποιες σοβαρές ελλείψεις. Ο Έλληνας αστυνομικός καθημερινά δίνει μάχη με το οργανωμένο έγκλημα. Mm-hmm. Εδώ πρέπει να σταθούμε. Δίνει μάχη καθημερινά. Και στα χρόνια της μεταπολίτευσης είμαστε το μοναδικό σώμα σε καιρό ειρήνης που έχουμε πάνω από 140 νεκρούς συναδέλφους μας που έχουν δώσει και από την τρομοκρατία τους. Έχετε θύματα και από την καθημερινή άσκηση των καθημερινών σας. Έχουμε θύματα για να παρέχουμε το ύψιστο, το υπέρτατο αγαθό που είναι για τον πολίτη, η ασφάλειά του. Τώρα, προφανώς εμείς οι παλιότεροι στο χώρο είχαμε... κύριε Μαυραγάνη, γράψει αρκετές φορές για τα σαραβαλάκια της αστυνομίας, για την έλλειψη της τεχνικής υποδομής. Ορθά τα γράφαμε. Δεν ήταν αληθές. Λέτε τώρα ότι κάτι αλλάζει. Αυτό σημαίνει ότι αλλάζει και το επίπεδο της απόδοσης των αστυνομικών ή αυτά δεν συνδέονται? Γιατί υπήρξαν πολλές φορές που είδαμε αστυνομικούς συναδέλφους σας με αυταπάρνηση να κηρύσσονται κάποια ζητήματα, κάποια θέματα. Ακούστε να δείτε. Βάζετε ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα προς συζήτηση. Όντως παίζει σημαντικό ρόλο ο Έλληνας και η Ελληνίδα αστυνομικός. Έχουν καινούργια αυτοκίνητα, καινούργιες μηχανές, αλεξίσφαιρα, οτιδήποτε είναι απαραίτητο για να μπορέσει να παρέχει την ασφάλεια στους πολίτες. Δηλαδή, γιατί για να δώσει ασφάλεια στον πολίτη πρέπει να νιώθει ασφαλής ο ίδιος. Εννοείται. Εκεί θα κατέληγα. Φανταστείτε λοιπόν τους επίδοξους διαρρήκτες, τους επίδοξους εγκληματίες να κυκλοφορούν και να έχουν βαρύ οπλισμό και ο Έλληνας αστυνομικός να είναι με ένα περίστροφο της εποχής του 20. Mm-hmm. Φανταστείτε λοιπόν ποια είναι η δύναμη πυρός του ενός και η δύναμη πυρός του άλλου. Ή ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι παπαλαιωμένο με 500.000 χιλιόμετρα και 700.000 χιλιόμετρα τα οποία είχαμε, να μην μπορεί να κινηθεί όπως πρέπει για να κάνει μια καταδίωξη στο εθνικό δίκτυο. Να έρθουμε στα δικά μας, στα της Ακαρνανίας. Και θέλω να ρωτήσω, κύριε Μαυραγάνη, από την στιγμή που εκλεγήκατε και ως, και στο 2018 έγινε αυτό. Ναι. Τον Ιούνιο, στα μέσα. Πρόεδρος. Πρόεδρος στην Ακαρνανία, ναι, ναι. Εξελέγει τον Ιούνιο του 2018. Ωραία, από τις στιγμές αυτές λοιπόν που εκλεγήκατε, τι σας απασχολεί? Θα σας απαντήσω. Από την πρώτη και κυρίως ως άνθρωπο, όχι μόνο ως αστυνομικό, γιατί αυτά δεν τα διαχωρίζουμε. Απεναντίας. Και στο συνδικαλισμό, αλλά και στην καθημερινή μας ασχόληση. Θα σας απαντήσω. Να σχολείς. Από την πρώτη στιγμή που ήρθα στη Διεύθυνση Ακαρνανίας, στον τόπο μου, γιατί η καταγωγή μου είναι από εδώ. Ναι, ναι. Βέβαια, έλειπα τα προηγούμενα 23 χρόνια εκτός Αγρινίου. Ήμουνα στην Αθήνα που υπηρετούσα. Αυτό το οποίο αντιμετώπισε όταν ήρθα ήταν μια πίεση που βιώναν οι αστυνομικοί στη Διεύθυνση Ακαρνανίας, μια απίστευτη πίεση. Τώρα το λόγο που τον βιώνανε όλοι το γνωρίζανε, ήταν ευρέως γνωστό. Από εκεί και πέρα διαπίστωσα συγκεκριμένα πράγματα. Θα σας αναφέρω κάποια πράγματα τα οποία έπρεπε να είχαν γίνει και δεσμεύτηκα ότι θα γίνουν. Όπως για παράδειγμα, συνάδελφοί μας πηγαίναν καθημερινά να κάνουν υπηρεσία στη Βόνιτσα και επιστρέφαν πάλι πίσω από το Αγρίνιο. Μια απόσταση περίπου 170 χιλιόμετρα. Όπως αντιλαμβάνεστε, και υψηλός κίνδυνος είναι και για σε να μετα... δρόμο και σε ένα δρόμο Καρμανιόλα. Ένας δρόμος ο οποίος. Μέμα. Ναι, όσοι φίλοι μου έχουν έρθει εκτός του νομού μας έχουν πει ότι δεν έχουν περάσει πιο δύσκολο οδικό δικτύο. Από εκεί και πέρα, είπαμε ότι θα πρέπει να γίνει στο αεροδρόμιο σταθμός αεροδρομίου ακτίου Βόνιτσας. Το έγινε. 17 Ιουλίου πήρε σάρκα και οστά, υπογράφηκε το προεδρικό διάταγμα. Την Παρασκευή μεθαύριο, σας δίνω και μια είδηση, γίνεται το Συμβούλιο Μεταθέσεων που επικυρώνει τις δύο τακτικές θέσεις που ήρθαν στην Ακαρνανία και εν συνεχεία θα προκηρυχθούν 10 θέσεις για να επανδρώσουν από τον πίνακα το σταθμό του αεροδρομίου ακτίου Βόνιτσας. Από εκεί και πέρα είχαμε τονίσει πάρα πολύ το θέμα της μόνιμης δημιουργίας. Είναι ένα θέμα το οποίο βέβαια ως πρωταρχικό για μένα ήταν να γίνει ο σταθμός του ακτίου Βέντσος που έγινε. Τώρα πάμε στο δεύτερο κομμάτι.
στη Δημηρία και στο Μεταγωγόν, όπου οι συνάδελφοί μας... Όταν λέτε Δημηρία, για να δω, να πούμε στον κόσμο να καταλάβει, θέλουμε... Στη Δημηρία υπάρχει να γίνει μόνιμη Δημηρία υποστήριξης, mm-hmm. που να απαρτίζεται από 20-25 συναδέλφους μας, οι οποίοι θα έχουν... να επιφορτίζονται με αυτά τα οποία επιφορτίζεται η Δημηρία στις αστικές μεγάλες πόλεις. Mm-hmm. Και να είναι οργανωμένοι, εκπαιδευμένοι, mm-hmm. και για τη δικιά τους ασφάλεια και για την ασφάλεια των πολιτών, όποτε και απαιτείται. Από εκεί και πέρα, και για το Μεταγωγόν που είχαμε πει ότι θα πρέπει να γίνει μια εξορθολογική διαχείριση και του προσωπικού, αλλά και το τι κάνει το προσωπικό εκεί. Να μην νιώθει εγκλωβισμένος ο αστυνομικός, mm-hmm. στην βάρδια του. Θα πρέπει να επιβλέπει αυτόν ο οποίος είναι εγκληματικός και παραβατικός, βέβαια, mm-hmm. να του παρέχει και όλες τις ανθρώπινες και οτιδήποτε είναι απαραίτητο, γιατί μη γελιόμαστε, αυτός ο οποίος είναι παραβατικός δεν πάβει να είναι άνθρωπος. Έτσι. Τουλάχιστον αυτό να το θυμούνται κάποιοι συνάδελφοί σας σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις. Δεν μιλώ για την Έτωλο Κατανία, είναι γνωστά τα φαινόμενα τα οποία έχουμε παρατηρήσει και έχουν καταγγελθεί και μάλιστα και από εσάς τους ίδιους, φαινόμενα τα οποία δεν τιμούν την αστυνομία. Θα σας πω, κύριε Μαυράκα, είναι κάποιες φορές. Ναι, θα σας πω. Ακούστε να δείτε. Βεβαίως έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους, έτσι. Έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους, αλλά όπως σας είπα πριν, όταν ο αστυνομικός σταματάει ο ρόλος του από τη στιγμή mm-hmm. που συλλαμβάνει οποιοδήποτε, γιατί για να συλλάβεις κάποιον. Δεν λέω αυτό. Όχι, θα σας πω. Αφήστε να ολοκληρώσω, ναι. Πιστεύω ότι θα σας καλύψω. Ο αστυνομικός, ο ρόλος του σταματάει από τη στιγμή που συλλαμβάνει τον εγκληματία. Τον επίδοξο εγκληματία, γιατί αυτό το αποδεικνύει στη συνέχεια η δικαιοσύνη. Όταν λοιπόν τον συλλαμβάνεις, έναν παραβατικό συμπολίτη μας, σταματάει ο ρόλος σου. Mm-hmm. Δεν μπορείς εκεί να ασκείς βία. Τώρα, αν αναφέρεστε σε αυτά τα περιστατικά, είναι κατακριτέα. Mm-hmm. Πάντοτε εμείς mm-hmm. και σαν Ομοσπονδία τα έχουμε κατακρίνει. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως, αν αναφέρεστε σε περιστατικά όπου βλέπουμε αστυνομικούς να δέχονται χτυπήματα, να δέχονται πέτρες, να δέχονται μονάδες. Αυτά είναι καταδικαστέα. Δεν μιλώ εκεί για την ώρα του καθήκοντος. Ναι. Μιλώ για την αυτό ώρα που σας είπα. Ναι, εκεί... Είναι εξώθαμη. Όχι, εκεί σας το ανέφερα και εγώ από την πλευρά μου ότι είναι κατακριτέα από όλους μας. Παραβατικότητα και εγκληματικότητα στην Ακαρνανία. Τι γίνεται? Ακούστε να δείτε. Εγώ αυτό το οποίο διαπίστωσα, γιατί δεν σας το είπα πριν, mm-hmm. Παράληψή μου, όταν ήρθα στη Διεύθυνση Ακαρνανίας, διαπίστωσα ότι υπάρχει πάρα πολύ σημαντικό... Mm-hmm. Υπάρχουν οι συνάδελφοι μου, είναι πολύ, σε πολύ ψηλά επίπεδα, mm-hmm. Γενικότερα επαγγελματισμού. Mm-hmm. Σπάνιο για επαρχία. Είναι, διότι περισσότεροι έχουν υπηρετήσει και σε κεντρικές υπηρεσίες των Αθηνών. Βέβαια, δεν είναι μόνο αυτό. Έχει να κάνει το γεγονός ότι οι αστυνομικοί που είναι εδώ στην Ακαρνανία έχουν φέρει τρομερά αποτελέσματα σε σχέση με άλλες. Και σε υποθέσεις ναρκωτικών. Σε πάρα πολλά. Γενικότερα. Σε ξιχνιάσεις εγκλημάτων. Και στην καθημερινότητα. Πανελλήνιας εμβέλειας εγκλημάτων. Και θεωρώ, τώρα δεν ξέρω αν είναι αυτή η αίσθηση, αν είναι πραγματικότητα, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή τα χρόνια της βαθιάς κρίσης, mm-hmm. Δεν έχουμε πια τόσα πολλά περιστατικά τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινή παραβατικότητα. Μπορεί να θα σας πω. Έχει να κάνει και με την πανδημία, δεν ξέρω. Ακούστε, ή εκτός αν δεν τα παίρνουμε μυρωδιά εμείς. Θα σας πω κάτι με όλο το σεβασμό. Ο κόσμος έχει τρελαθεί. Έχουμε περάσει 10 χρόνια mm-hmm. Οικονομικής κρίσης, βαθιάς οικονομικής κρίσης, με μνημόνια από όλες τις κυβερνήσεις. Τώρα βιώνουμε σχεδόν ένα χρόνο την πανδημία, mm-hmm. όπου υπάρχουν αυτοί οι περιορισμοί, υπάρχει πρόβλημα σε ανθρώπους μας οι οποίοι έχουν καταστήματα εστίασης, έχουν καταστήματα τα οποία υγειονομικού ενδιαφέροντος. Βέβαια, όλα αυτά τα μέτρα που παίρνονται, το θέλω να σταθώ, mm-hmm. γιατί διαβάζω διάφορα, όπως όλοι μας, σαν απλούς πολίτες. Ότι. Διαβάζουμε από διαφόρους ότι δεν υπάρχει πανδημία, δεν... Όχι, βέβαια. Εγώ θέλω να σταθώ από το βήμα εδώ και να πω σε όλους τους συμπολίτες μας ότι θα πρέπει από μόνοι μας να παίρνουμε τα μέτρα αυτοπροστασίας, mm-hmm. τα μέτρα υγιεινής, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε συνανθρώπους μας, τους γονείς μας, τους παππούδες μας, οι οποίοι αν νοσήσουν θα έχουν μεγάλο πρόβλημα.
Θέλω να σας θέσω μόνο ένα θέμα το οποίο θέλω να το, να το εστιάζω, γιατί αφορά και τα μέσα μας και προσωπικά εμένα. Πριν από λίγο καιρό είχαμε γράψει για την δράση στην περιοχή συμμοριών ανήλικων. Είχαμε και μια ανακοίνωση για την σύλληψη ενός 16χρονου από τις υπηρεσίες της αστυνομίας, δώσαμε κάποια στοιχεία. Φτάσαμε στο σημείο και μας χαροποιεί, γιατί έδειξε ευαισθησία ο κύριος εισαγγελέας να διατάξει προκαταρκτική εξέταση για τα δημοσιεύματά μας. Θα πάμε αύριο μεθαύριο να καταθέσουμε. Αυτό πώς το αντιμετωπίζετε, κύριε Μουραγανή? Δηλαδή είναι ευαίσθητες ηλικίες και δεν ξέρω αν μπορεί μόνο με την καταστολή να έχουμε αποτελέσματα ή και με την πρόληψη. Ακούστε, γιατί είναι πολλά τα περιστατικά, προφανώς το ξέρετε και εσείς από την... Ο πρωταρχικός ρόλος μας είναι η πρόληψη, πρόληψη των εγκλημάτων. Η πρόληψη. Από εκεί και πέρα θέλω να ζητήσω συγγνώμη, δεν έχω αντιληφθεί για το περιστατικό, δεν το γνωρίζω, σας ζητάω συγγνώμη, οπότε δεν μπορώ να, να έχω θέση. Γενικότερα όμως, αν με ρωτάτε γενικότερα για ανήλικους, για παρεμβατικότητα ανηλίκων, ναι, ακούστε να δείτε. Εκεί θεωρώ ότι υπάρχει ένα μεγάλο έλλειμμα όσον αφορά σαν κοινωνία που είμαστε. Όλοι μας έχουμε περάσει από αυτές τις ηλικίες. Αντιλαμβάνομαι την ευαισθησία που υπάρχει και πρέπει να υπάρχει σε ηλικίες 15, 16, 14. Είναι λεγόμενες ηλικίες που είναι την εφηβεία τους. Από εκεί και πέρα όμως, τους δαιμονές μας όλοι σου έχουν περάσει. Ναι. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο θέλω να γίνει σαφές και κατανοητό είναι ότι η Ελληνίδα και ο Έλληνας αστυνομικός δεν είναι εχθρός κανενός. Δεν πρέπει να βλέπουμε τον ένστολο συνάδελφό μας. Κάποια στιγμή είχε φύγει αυτό από την εικόνα, μετά επανήλθε. Να σας πω όμως κάτι. Είναι ένας παύλος κύκλος. Ξέρετε τι γίνεται. Και δεν ξέρω πολλές αν φορές... φταίει πάντα η αστυνομία ή αν δεν, πάντα δεν μπορεί να φταίει. Ή αν φταίει, αν φταίει και η κοινωνία. Έχουν μείνει κάποια κατάλοιπα τα οποία κατ' εμέ δεν πρέπει να υπάρχουν. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος γεννήθηκα πριν 40 χρόνια. Το 1979, όπως και οι περισσότεροι συναδελφοί. Κοιτάξτε, μου, η πλειοψηφία των συναδελφών. Να πω κάτι, κύριε Μαυραγανή, ότι η στολή προκαλεί κάποιες φορές και δέος και σεβασμό, αλλά πολλές φορές και απέχθεια. Να σας πω όμως, αν είτε σεβασμό είτε απέχθεια αυτό το οποίο λέτε, θα πρέπει να αντιληφθούμε κάτι. Όταν αποδεχόμαστε και ζούμε σε μια κοινωνία η οποία έχει κανόνες και νόμους, θα πρέπει να αποδεχόμαστε και αυτούς που απαρτίζουν την κοινωνία. Αν δεν το αποδεχόμαστε, με τα βουνά και ζούμε εκεί. Τι να πω εγώ. Τώρα, έχουμε χρόνο για μια ερώτηση και μια απάντηση. Ο Χρήστος ο Μαυραγανής, ο αστυνομικός, ποιον αστυνομικό θεωρεί καλό και ποιον κακό? Ακούστε να δείτε. Αυτό είναι κάτι υποκειμενικό, μια κρίση δικιά μου. Θεωρώ ότι όλοι οι αστυνομικοί είναι καλοί. Αντικειμενικό. Είναι όλοι οι αστυνομικοί καλοί. Όχι, δεν μιλώ ως άνθρωπο, ενώ στην ενασχόλησή του, στην δράση του, στη συμπεριφορά του. Εν ώρα υπηρεσίας, εννοείται. Ναι, βέβαια. Αυτός ο οποίος είναι επιμελής, αυτός που είναι επιμελής στο ωράριό του, στην ώρα του, δεν δημιουργεί προβλήματα με τους, στη συμπεριφορά του, δεν έχει με τη συμπεριφορά του απέναντι στους πολίτες. Γενικότερα ο αστυνομικός, θεωρώ όμως ότι η πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία αποτελείται αυτό από καλούς αστυνομικούς. Και είμαστε οι μοναδικοί οι οποίοι έχουμε σώμα αυτοκάθαρσης. Κανείς άλλος δεν το έχει, να γνωρίζετε. Μέσα από το σώμα. Αυτό το σώμα αυτοκάθαρσης είναι τόσο καθαρό όσο πρέπει? Ακούστε να δείτε. Ναι, θεωρώ πως δηλαδή, είναι. Δηλαδή για τους αδιάφορους τους αστυνομικούς. Ναι. Θεωρώ ότι είναι. Ναι. Ότι είναι. Ναι, έτσι πιστεύω. Ωραία. Αυτή είναι η άποψή μου. Έχουμε πολλά να πούμε. Θα έχουμε όλο το χρόνο στη συνέχεια και σε άλλες φορές και με κάθε αφορμή, κύριε Μαυραγανή, να μιλήσουμε και να μιλήσουμε και πιο εξειδικευμένα. Εγώ από την καρδιά μου θέλω να σας ευχαριστήσω. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να ευχηθώ καλή επιτυχία και βεβαίως ελπίζω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τον συνδικαλισμό της αστυνομίας, κάτι το οποίο τα προηγούμενα χρόνια ήταν άγνωστες λέξεις και άγνωστες έννοιες, να μείνουν σαν τους συνδικαλιστές τους άλλους, οι οποίοι μας ταλαιπωρούσαν χρόνια και χρόνια και είναι και υπεύθυνοι για πολλά δεινά. Και αυτό το τονίζω και το πιστεύω. Σας ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου, κύριε Τσόμπο, πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία στο σταθμό σας. Θα τα λέμε.
Να είστε καλά και εύχομαι υγεία σε όλους τους ακροατές. Εμείς φίλες και φίλοι, να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση.